Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η Πολυξένη Καραμίχα συνάντησε την Γλυκερία και την Μελίνα Σλανίδου, όπου μίλησαν για πάρα πολλά πράγματα. Η Γλυκερία. Κάνανε συναυλίες όλο το καλοκαίρι. Και συνεχίζουν. Βεβαίως. Η Γλυκερία μίλησε για τους νέους τραγουδιστές και έτσι λίγο σαν να πέταξε τα καρφιά της σχετικά με αυτό. Αλλά για πρώτη φορά και η Μελίνα Σλανίδου απαντάει ότι θα αντικαταστήσει την Αθηνά Καμπάκογλου στη νέα εκπομπή που θα βγάλει η ΕΡΤ, που λεγόταν Η Αυλή των Χρωμάτων, τώρα θα είναι Νύχτα Στάσου. Τι απαντάει. Σε ρόλο παρουσιάστρια. Δηλαδή. Μαζί με τον Χρήστο Νικολακόπουλο. Αλέξανδρε, μετά έχεις φαντάζομαι. Έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Ναι, ναι, το έχουμε όλο. Χρήστο Νικολόπουλο. Τι είπα, Νικολόπουλο. Δεν πειράζει, είναι ο Νίκος. Είναι ραδιοφωνικό. Ο Λάμπρος. Έπαθε φταίει, δώστε. Η ελληνική μουσική σκηνή έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Σας αρέσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε σήμερα? Εντάξει. Κοιτάξτε, όπως υπάρχει φθορά στα πάντα, υπάρχει και στη μουσική έκφραση. Αλλά αυτή είναι η ζωή, κάνει κύκλους. Και η μουσική κάνει κύκλους. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και σίγουρα θα αλλάξουν. Θα έρθουν οι καινούριες γενιές με ωραίες ιδέες, με ηθική και με ήθος. Γιατί μιλάτε για φθορά? Κοιτάξτε, λιγάκι είμαστε λίγο μίμοι. Ό,τι γίνεται μια επιτυχία, επαναλαμβάνουμε τα ίδια πολλές φορές. Μερικοί τραγουδιστές βγαίνουν και είναι πολύ καλοί, μερικοί δεν είναι πολύ καλοί, αλλά αυτά τα πράγματα στον χρόνο μέσα ξεκαθαρίζουν ούτως ή άλλως.